Παρουσιάσουμε. Ναι. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Σας. Είμαστε γνωστοί, σας έχουμε φιλοξενήσει, Ανδρέα. Κάτσω εγώ. Παρακαλώ, να καθίσεις. Εδώ. Εσύ όρθια. Εγώ ναι. Κάθισε, κάθισε. Λοιπόν. Λοιπόν, παρουσιάζουμε το θέμα. Δεν θες να το παρουσιάσεις. Όχι, εσύ θα το παρουσιάσεις. Λοιπόν, τον Chris Feta, καλά και τον κύριο Σφέτα θα τους θυμάσαι από άλλη εκπομπή. Εσύ άλλωστε τους είχες καλέσει. Είχαμε κάνει μια επίδειξη, είχαμε μιλήσει βέβαια και για κινηματογράφο και για βίντεο, αλλά είχαμε πολλά τηλεφωνήματα από νεαρούς κυρίως φίλους που μας είπαν ότι ωραία όλα αυτά, αλλά η επίδειξη ήταν μικρή. Δεν είναι δύσκολο λοιπόν να τους δώσουμε και μια επόμενη γεύση. Σήμερα, επειδή ο χρόνος μας έχει πιέσει ασφυκτικά, και αυτό είναι ευχάριστο από τη μία, δεν θα κάνουμε κάποια κουβέντα που σίγουρα θα την κάνουμε κάποια άλλη φορά, αλλά θέλουμε να δούμε. Και τι θα δούμε. Θα αρχίσουμε με τον Chris, θα κάνει ένα κάτας, θα το δείτε στην πορεία. Μόνος του. Μόνος του θα αρχίσει κάτι και μετά θα είναι με ζευγάρια. Ωραία. Και θα είναι πάλι μικρή. Go. Εξηγήσουμε ότι το κάτα μπορεί να μοιάζει με χορογραφία στον πολύ κόσμο, αλλά είναι μια ευκαιρία για τον αθλητή να αυτοσυγκεντρωθεί, να δουλέψει τις τεχνικές του και ότι τα κάτα ποικίλουν βέβαια από σύστημα σε σύστημα. Επειδή όμως έχουμε λίγο χρόνο, θα ήθελα κάτι πιο εντυπωσιακό. Θα αρχίσουμε τα δύο παιδιά και μετά πάλι ο Chris και αφήνουμε τα εντυπωσιακά για το τέλος πάντα. Ωραία. Είναι ο Αντώνης Κατσικάρης και ο Γιώργος Γεωργακώστας με την ευκαιρία. Μπορούμε να εξηγούμε ότι πρόκειται για προγραμματισμένες τεχνικές. Μάλιστα, νομίζω το βλέπουμε και όλες οι θεατές. Δύο! Πώς. Τον έκανασαι. Αν θέλετε αν, πιο πίσω ναι. Λίγο, Chris, πιο πίσω. Έτσι, εκεί, 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 εκεί. Για να μην χάνουμε. Για να μην χάνουμε... τις εικόνες. Ναι. Τρία! Γιατί μ' άγγονες, εκεί. Να μην τρομάζουν όμως, γιατί είναι εκπαιδευμένοι οι αθλητές. Πάντα. Και το πολύ ευχάριστο από ό,τι βλέπω. Θα μπορούσαμε να περάσουμε και σε ελεύθερο αγώνα. Θα δούμε ένα ελεύθερο αγώνα και μετά πάλι έχουμε εντυπωσιακό με δύο άτομα αντιπάλους. Θα μπορούσαμε να περάσουμε κατευθείαν στα δύο άτομα. Να περάσουμε ευθεία στα δύο άτομα, χωρίς το κομιτέ. Να το ολοκληρώσουμε. Τα τρία άτομα, δύο αντιπάλους. Τρία άτομα, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Τρία άτομα, ναι. Αυτό σημαίνει ότι ο Chris θα είναι αντίπαλος με δύο. Ακριβώς. Αυτή η υπόκληση στο τέλος σημαίνει ότι κανείς δεν είναι θυμωμένος. Συγχωρεμένα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, άλλωστε θα τα ξαναπούμε άλλη ναι, μια φορά. Γιατί έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα από τηλεθεατές, νεαρούς τηλεθεατές, οι οποίοι θέλουν να βλέπουν. Κουράστηκες, Chris, όχι. Λίγο, Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα.